Στο Βενιζέλη νοσοκομείο έγινε η πρώτη επέμβαση σε επίπεδο χώρας για την τοποθέτηση ενθέματος σε ασθενή με προχωρημένη απώλεια της κεντρικής του όρασης λόγω ηλικιακής εκφύλησης της οχράς κοιλίδας. Ο πρώτος ασθενής ήταν γύρω στα 75, είχε χάσει την κεντρική του όραση, λειτουργούσε περισσότερο με την περιφερική του όραση. Μετά από 3 χρόνια να μπορέσεις να αντικρίζεις πρόσωπα στην τηλεόραση, είναι πολύ σημαντικό. Το να μπορείς να βλέπεις τα πρόσωπα των δικών σου, τα οποία δεν τα βλέπεις πριν, είναι πολύ σημαντικό. Πλέον ο ασθενής μπορεί να αναγνωρίζει πρόσωπα και να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής, όπως δήλωσε με ικανοποίηση ο διακεκριμένος χειρουργός οφθαλμίατρος και διευθυντής του ΕΣΥ, Γιώργος Παπάς, ο οποίος έκανε τη λεπτή αυτή επέμβαση, πετυχαίνοντας πανελλήνια πρωτιά για την Κρήτη και το Βενιζέλιο νοσοκομείο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που επιλεγήκαμε ανάμεσα από πολλά νοσοκομεία και της Ευρώπης και της Αμερικής. Συμμετέχουμε λοιπόν σε μια προσπάθεια αξιολόγησης ενός πολύ ενδιαφέροντος προϊόντος, μιας τεχνολογίας καινούργιας, η οποία έρχεται να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που μέχρι σήμερα δεν έχει λύση. Την απώλεια της κεντρικής όρασης. Αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε σε αυτούς τους ανθρώπους είναι να τους δώσουμε τη δυνατότητα να γίνονται περισσότερο ανεξάρτητοι όσο το δυνατό. Ο κύριος Παπάς αναφέρθηκε στο ένθεμα, το οποίο είναι ένας ειδικός τηλεσκοπικός φακός που τοποθετείται στον οφθαλμό μετά από επέμβαση καταράκτη. Αυτό που κάνει το συγκεκριμένο μόσχευμα είναι δημιουργεί μια μεγένθυνση η οποία την κεντρική απώλεια της όρασης την περιορίζει σε ένα μικρό παραθυράκι αυτού του μεγάλου παραθύρου που δημιουργεί και έτσι επιτρέπει να βλέπουμε λεπτομέρειες που δεν βλέπαμε πριν. Όλοι αυτοί οι ασθενείς έρχονται στην κλινική μας και μας μεταφέρουν την αγωνία κάθε φορά γιατί φοβούνται μην χάσουν και τη λίγη όραση που έχουν και η ερώτηση που μας γίνεται κάθε φορά είναι πραγματικά υπάρχει κάτι νεότερο. Τώρα είχαμε λοιπόν να τους προσφέρουμε κάτι νεότερο. Από την επιλογή ανάμεσα σε 25 ασθενείς έχουμε καταλήξει σε άλλους 3 που πρόκειται να τους χειρουργήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Η επιλογή των ασθενών με χαμηλή όραση γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ σε ό,τι αφορά το κόστος αυτό είναι υψηλό, καθώς αγγίζει τις 25.000 ευρώ. Το οποίο όμως είναι πολύ ακριβό. Σε ποιους ασθενείς ακριβώς μπορεί να μπει και να δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα για να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, να ξέρει κάθε κράτος μετά αν αυτό μπορεί το ασφαλιστικό ταμείο να έρθει και να καλύψει τη δαπάνη.